Αν ένας στους 5 εγγεγραμμένους χρήστες στο κανάλι του Αντιφώνου στο YouTube θελήσει να συμβάλλει με 1 ευρώ το μήνα για να στηρίξει το εγχείρημά μας, τότε θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα διαδικτυακό κανάλι που θα φιλοξενεί εκπομπές και ντοκιμαντέρ σημερινών αλλά και παλαιότερων δημιουργών. Θα ευχαριστήσω όλες και όλους για να ευχαριστήσω τον κύριο Κρανιδιώτη, ο οποίος είχε την ιδέα να με καλέσει και, και για μένα είναι τιμή και χαρά. Ξέρω ότι εδώ στο ναό γίνονται ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις. Δεν είχα έρθει και μου δίνετε την ευκαιρία να συμμετάσχω στον κύκλο σας. Το θέμα που επέλεξα, όπως καταλαβαίνετε, είναι κάπως ευρύ, πολύ ευρύ. Και θα προσπαθήσω μέσα στον χρόνο που δεν ξέρω πόσο, 50 λεπτά περίπου, σαν ένα είδος μαθήματος, σας το πούμε έτσι, να καλύψω ένα τεράστιο πεδίο, το οποίο όπως θα δείτε άπτεται και της φιλοσοφίας, της ηθικής φιλοσοφίας και της φιλοσοφίας της θρησκείας, μπαίνει λίγο στα χωράφια της θεολογίας, και ο λόγος δεν είμαι και απολογούμε εκ των προτέρων εδώ στους ανθρώπους που είναι ειδικοί. Μπορεί να κάνω κάποια λάθη, θα τα σημειώσετε και θα με διορθώσετε. Αλλά όπως είπε και ο Κρανιδιώτης, πράγματι πιστεύω ότι η φιλοσοφία είναι για, για επικοινωνία, για διάλογο. Δεν είναι μόνο για να γράφεις τεχνικές εργασίες στα σπουδαστήρια και αν σε διαβάζουν 200 άνθρωποι στα επιστημονικά περιοδικά και έτσι προάγγεσαι στο πανεπιστήμιο. Λέω στους φοιτητές, γράψτε και κανένα τέτοιο, γιατί χωρίς αυτά δεν θα προωθείτε. Αλλά να μην ξεχνάτε ότι η φιλοσοφία είναι διάλογος. Λοιπόν, ξεκινώ για να μην χάνουμε χρόνο. Έχω κάποιες διαφάνειες και κρατήστε στο νου σας ή αν θέλετε σημειώστε κάτι, πράγματα τα οποία ίσως σας είναι, χρησιμοποιώ και τεχνική ορολογία, σας είναι δύσκολα, θέλετε περισσότερες επεξηγήσεις. Αν κάποιος θέλει να με διακόψει, μπορείτε και να με διακόψετε. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η συνήθεια εδώ να διακόπτεται τον ομιλητή. Αν υπάρχει κάτι που είναι ακατανόητο ή σας ενοχλεί πολύ, θα πείτε τι είναι αυτό. Λοιπόν, είπα, μόλις άρχισα να λέω κάποια πράγματα που είναι γραμμένα, ελπίζω τα γράμματα να είναι αρκετά μεγάλα και να τα βλέπετε. Σε κάποια θα μικρύνουν λίγο τα γράμματα γιατί χωράγανε κάποια αποσπάσματα. Το θέμα έχει πολλές διαστάσεις, είναι διάφορες περιοχές που συναντώνται και βλέπετε ότι γράφω αμέσως μετά προσπάθεια εστίασης, δηλαδή να κάνουμε focus, zoom σε κάποια τυχαία του θέματος, προσδιορισμού μέσα από μια ευρεία προβληματική που αναφέρεται στις αμφίδρομες, θα το εξηγήσω αυτό, σχέσεις θρησκείας και ηθικής. Δηλαδή και κοιτάμε την ηθική μέσα από την οπτική της θρησκείας, αλλά μπορεί να κοιτάξουμε και τη θρησκεία μέσα από την οπτική μιας, ας το πούμε, αυτονομημένης ηθικής. Θα δούμε τώρα και για ποιους φιλοσόφους και αν θα φανεί στη συνέχεια. Λοιπόν, φιλοσοφία της θρησκείας, φιλοσοφική θεολογία και ηθική φιλοσοφία. Γράφω φιλοσοφική θεολογία, δεν είναι το ίδιο πράγμα με τη φιλοσοφία της θρησκείας. Όταν κάνεις φιλοσοφία της θρησκείας, μιλάς πάρα πολύ ανοιχτά για αυτά τα ζητήματα. Μπορεί να είσαι τελείως άθεος, να μην ξέρεις κάποιες συγκεκριμένες αντιλήψεις, κάποιο δόγμα, κάποια θρησκεία και να μιλάς, τώρα να μιλείς για τη φιλοσοφία, να κάνεις φιλοσοφία της θρησκείας χωρίς να ξέρεις καθόλου τι είναι θρησκεία, αυτό δεν γίνεται, αλλά μπορεί να μην είσαι πιστός μιας θρησκείας. Όταν κάνεις τώρα θεολογία, εκεί πάλι μπορεί να μην είσαι πραγματικά πιστός, αλλά συνήθως όταν κάνεις θεολογία είσαι και πιστός, και φιλοσοφική θεολογία σημαίνει θεολογία που χρησιμοποιεί όσο γίνεται, βέβαια, και υπάρχουν εδώ απόψεις αποκλίνουσες μεταξύ τους, όσο επιδέχεται η θεολογία τη χρήση της φιλοσοφίας. Είναι ένα πρόβλημα αυτό, ποια η σχέση φιλοσοφίας και θεολογίας. Στο Μεσαίωνα αυτό ήταν πονοκέφαλος για τους βασικό θέμα συζήτησης και υπήρχαν και άγιοι και φιλόσοφοι και θεολόγοι, ο Θωμάς Ακινάτης για παράδειγμα, οι οποίοι ήταν και φιλόσοφοι και θεολόγοι. Τώρα, βασικά ερωτήματα, αυτό θα το δούμε αμέσως, δεν τα θέτω αμέσως, θα τα θέσω σε επόμενη διαφάνεια. Πριν από τα βασικά ερωτήματα, να πω ότι όταν λέω Θεός και ηθική, θα δείτε, θα προσπαθήσω να εξηγήσω λίγο τις έννοιες και της ηθικής και πώς αντιλαμβάνομαι την έννοια του Θεού, αλλά αυτό που έχω κατά νου
είναι κυρίως ο Θεός των μεγάλων μονοθεϊστικών παραδόσεων. Δεν θα μιλήσω δηλαδή για τους θεούς του Ολύμπου, αν και θα δείτε, θα κάνω μια αναφορά προς το τέλος, ή για αντιλήψεις θρησκειών χωρίς Θεό, ξέρω, βουδισμός. Δεν θα μιλήσω για αυτά. Έχω στο μυαλό μου εβραϊσμό, ιουδαϊσμό, εβραϊσμό και μουσουλμανισμό, Ισλάμ και χριστιανισμό. Και κυρίως χριστιανισμό που τα ξέρω καλύτερα, γιατί ιουδαϊσμό δεν ξέρω αρκετά, ούτε Ισλάμ ακόμα λιγότερα. Το χριστιανισμό κάπως και από την παιδεία, ακόμα από το σχολείο, είχα κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είχα και έναν εξαιρετικό θεολόγο, για τον οποίο μάλιστα μου ζήτησε το περιοδικό Σύναξη να γράψω κάποιες αναμνήσεις, έναν Γιάννης Λάπας λεγόταν, ο οποίος πέθανε πρόσφατα. Αν διαβάζετε τη Σύναξη, θα διαβάσετε τις αναμνήσεις μου από τον Λάπα. Του χρωστάω πολλά αυτού του ανθρώπου γενικότερα, όχι μόνο για τα μαθήματα των θρησκευτικών. Και τώρα μεθοδολογικά ζητήματα, εναλλακτικές προσεγγίσεις, και αυτό θα το δείτε στη διαδρομή. Ο καθένας μας κουβαλάει τον εξοπλισμό της παιδείας του, της φιλοσοφικής. Υπάρχουν κάποιες παραδόσεις στη φιλοσοφία. Η δική μου παιδεία έρχεται από την αγγλοαμερικανική φιλοσοφία. Το λέμε περισσότερο αυτό, αναλυτική φιλοσοφία. Επιμένει πολύ, θα δείτε, στα επιχειρήματα, στις λεπτομέρειες. Είναι λίγο σχολαστική και φαίνεται και λίγο μίζερη σε κάποια πράγματα. Αλλά η φιλοσοφία της θρησκείας σήμερα στον αγγλοαμερικανικό χώρο έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα με τα εργαλεία αυτά της αναλυτικής φιλοσοφίας, σε αντιδιαστολή με την αναλυτική. Αναφέρουμε αυτό που λέμε υπηρωτική, η διόρη είναι περίεργη, αναλυτική από τη μια μεθοδολογικός όρος, υπηρωτική είναι σαν γεωγραφικός όρος, αγγλοαμερικανική, γαλλογερμανική από την άλλη πλευρά. Θα δείτε στη συνέχεια, θα πω κάποια πράγματα, θα πω κάποια ονόματα και θα με καταλάβετε. Οπότε εγώ θα μιλάω πιο πολύ από τη σκοπιά αυτής της αναλυτικής, και γι' αυτό το πώς προσεγγίζει κανείς μεθοδολογικά τα ζητήματα έχει να κάνει και με τις καταβολές του και με τις του, τον εξοπλισμό του, τον μεθοδολογικό. Για τη βιβλιογραφία έχω στο τέλος μια βιβλιογραφία την οποία μπορώ να σας διαθέσω και δεν θα έχουμε χρόνο εδώ να την διατρέξουμε λεπτομερώς, αλλά αν κάποιος ή κάποια ενδιαφέρεται, μπορείτε να μου γράψετε, να σας στείλω αυτή την παρουσίαση, το αρχείο που το έχει και ο κύριος Κρανιδιώτης, ή μπορεί να το στείλετε και εσείς σε όλους αν θέλουν. Και στο τέλος υπάρχει βιβλιογραφία και μπορείτε να τα ψάξετε αυτά που αναφέρω, και ελληνικά και αγγλικά κυρίως. Λοιπόν, τώρα, έννοιες και ορισμοί. Θα δείτε ότι έχω τρεις διαφάνειες, λίγο μπαίνουμε λίγο στα πιο δύσκολα τεχνικά ζητήματα. Ένα, δύο, τρία. Λέω έννοιες και ορισμοί, ένα, θα δείτε το δύο, θα δείτε και το τρία. Ξεκινάω με συμπληρωματικούς ορισμούς της θρησκείας, μερικές λέξεις τις υπογραμμίζω, με bold, τις τονίζω, οι οποίες αναδεικνύουν διαφορετικές έννοιες και διαστάσεις της. Όταν μιλάμε για θρησκεία γενικώς, μπορεί να έχουμε στο μυαλό μας ένα γνωσιακό και οντολογικό περιεχόμενο, δηλαδή η θρησκεία μας μιλάει για το πώς είναι ο κόσμος φτιαγμένος, έχει κοσμολογικές παραδοχές, ένα είδος γνώσης προϋποθέτει, και αυτό έχει να κάνει και με τη φιλοσοφία, φαίνεται πιο πολύ, τη θεωρητική φιλοσοφία, αλλά η θρησκεία έχει, και ίσως πολλοί λένε ότι αυτό είναι το σημαντικό, και μια πρακτική διάσταση, μια διάσταση λατρείας, μια διάσταση πίστης και τελετουργίας, και αυτή η πίστη, η προσευχή, η λατρεία, η ευχαριστία, αυτά τα πράγματα δεν είναι θεωρία, είναι πράξη, και είναι και πράξη επίσης η οποία επηρεάζει και το πώς ζούμε, έτσι, δηλαδή καθοδηγεί τη ζωή μας. Και θα δούμε τώρα γιατί είπε ο κύριος Κρανιδιώτης ότι η πρακτική αφορά, η ηθική αφορά την πράξη, την πρακτική, και ίσως και θα δείτε υπάρχει και μία εμπνεόμενη από την θρησκεία ηθική, έτσι, η οποία είναι φωτισμένη ή καθοδηγημένη από την θρησκεία. Και ίσως οι ηθικές παραδόσεις έχουν μέσα τους πολλές παραδοχές που προέρχονται από την θρησκεία. Τώρα, αυτά που είπα τα λέω και με διαφορετικό τρόπο, τα ίδια λέω. Η θρησκεία ως ένα σύνολο μεταφυσικών αντιλήψεων, πεποιθήσεων, δογμάτων. Τριαδικός Θεός ως μια οντολογική παραδοχή ότι ο Θεός είναι τριάδα. Αυτό τι σημαίνει, και υπάρχουν προβλήματα λογικά που οι θεολόγοι έχουν σπαζοκεφαλιάσει να τα κατανοήσουν. Και δεύτερον, ως ένα σύνολο πρακτικών κωδίκων συμπεριφοράς που επιτελούν ορισμένη λειτουργία και ικανοποιούν υπαρξιακές και ψυχολογικές ανάγκες
ανάγκες, εκφράζουν βιώματα και συγκροτούν τρόπους νοηματοδότησης του βίου. Παρένθεση, στην Ορθόδοξη Παράδοση, και όχι μόνο στην Ορθόδοξη Παράδοση, ένας μεγάλος Προτεστάντης θεολόγος, ο Καρλ Μπάρτ, υπάρχει η ιδέα ότι δεν θα έπρεπε να λέμε ότι η Ορθοδοξία ή η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι θρησκεία. Είναι κάτι άλλο, κάποια μπλέκεται στη ζωή μας με έναν πολύ ουσιοδέστερο τρόπο από ότι η θρησκεία. Μάλιστα, ο Χρήστος Γιαναράς επανειλημμένα έχει γράψει γι' αυτό ότι δεν είναι θρησκεία. Εγώ εδώ έχω κάποιες ενστάσεις για το. Δεν με πειράζει να χρησιμοποιήσω τον όρο θρησκεία ουδέτερα. Αν θέλετε, από μια σκοπιά και του μη πιστού. Να πω κιόλας από την αρχή ότι η δική μου προσέγγιση, το λέω πάντοτε προσάρσιν πάσης παρεξηγήσεως ή προσδοκίας, η δική μου σκοπιά είναι η σκοπιά του αγνωστικιστή, αλλά όπως προσθέτω πολλές φορές, του συμπαθούντος αγνωστικιστή, δηλαδή όχι εχθρικού προς τη θρησκεία, το αντίθετο. Δηλαδή θαυμάζω και ζηλεύω τους φίλους οι οποίοι πραγματικά έχουν γνήσια πίστη και έχω προσπαθήσει σε διάφορες φάσεις της ζωής μου και σε διάφορες στιγμές να μιλήσω με διαφόρους και δεν ξεχνώ κάποιες συναντήσεις με τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας, ο οποίος μου έχει μείνει ανισμόνητος, ή τον σεβασμιότατο, τον μακαριστό πλέον Περγάμου, τον Ριζιούλα, ναι. Ο οποίος ήταν και φιλόσοφος και θεολόγος. Τώρα, οντολογικό περιεχόμενο και πρακτική, πάλι το ίδιο, το ξαναλέω με άλλα λόγια. Το πρώτο, να αναφορά σε υπερφυσικές, υπερβατικές οντότητες, θεοί, θεός, υπέρτατο όν, κάτι το οποίο υπερβαίνει την εμπειρία, μια άλλη διάσταση του κόσμου, ιδιότητες και καταστάσεις πραγμάτων, κάτι που ξεφεύγει από το φυσικό, υπερφυσικό. Επίσης, όρος μεταφυσική είναι ένας όρος ο οποίος θέλει προσοχή πώς τον χρησιμοποιούμε. Και δεύτερον, τρόπο ζωής, το είπα. Ήθος, αξίες και κανονιστικές αρχές, πρακτικές προσευχής, λατρείας, ευχαριστίας. Θα δούμε στη συνέχεια, θα πω και για τις απόψεις του Ζιζιούλα και για την ηθική και για την οντολογία. Μου είχε πει, θυμάμαι, το γράφει. Εγώ κάνω οντολογία, έλεγε, αλλά η οντολογία του ήταν ουσιαστικά μέσα στην ευχαριστία. Αναδεικνύεται μέσα από την ευχαριστία. Η έννοια του ιερού και του Αγίου. Το Άγιο είναι κάτι ειδικότερο, το Ιερό είναι ένας γενικός όρος, το Άγιο έχει να κάνει μια αναφορά στο Θεό, Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, το Ιερό είναι μια και πιο χριστιανική αντίληψη, μια γενικότερη ανθρωπολογική σταθερά σε όλους τους πολιτισμούς, φαίνεται να υπάρχει μια αίσθηση ιερότητας. Το Άγιο είναι κάτι διαφορετικό και από την Ιουδαιοχριστιανική παράδοση αυτό αναδεικνύεται, έχει γράψει ένας μεγάλος Γάλλος φιλόσοφος Λιθουανός στην καταγωγή, στην υπηρετική παράδοση, ο Μανουέλ Λεβινάς έχει γράψει για αυτά τα πράγματα από εβραϊκή, ιουδαϊκή σκοπιά. Τώρα, έννοιες και ορισμοί δύο. Είπαμε κάποια πράγματα γενικά για φιλοσοφία της θρησκείας. Πάω τώρα στην έννοια Θεός, τώρα τι μπορείς να πεις σε μια διαφάνεια έτσι για αυτό το πράγμα. Αυτό είναι θέμα όχι ενός σεμιναρίου, κάνουμε και φιλοσοφία της θρησκείας στο πανεπιστήμιο, αυτό είναι και κομμάτι του μαθήματος εκεί. Ποιες είναι οι έννοιες, τι κατανοούμε με την έννοια Θεός και αν είσαι αποφατικός, θεολόγος, είσαι μυστικός, μπορείς να μιλήσεις ή μήπως δεν μπορείς να μιλήσεις. Είναι αυτό που δεν μπορείς καν να το ονομάσεις. Βλέπετε εδώ γράφω θεϊσμός, μόνο θεϊσμός, οι λέξεις αυτές από μόνες τους κάπως εξηγούνται. Πανθεϊσμός, ότι ο Θεός είναι η φύση ολόκληρη, δεν υπάρχει κάτι εκτός αυτής της φύσεως. Πανένθεϊσμός, που δεν είναι το ίδιο με τον πανθεϊσμό, είναι μια άποψη που με έχει απασχολήσει, ότι ο Θεός διέπει τα πάντα, δεν είναι ένα αυτό γάρ κινούμε, ζώμεν και κινούμεθα και εσμέν, ότι αυτό έχει ερμηνευθεί και ως μια πανένθεϊστική, ότι διαπερνά τα πάντα η θεότητα. Πανένθεϊσμός, αθεϊσμός από την άλλη πλευρά, υπάρχουν διάφορες παραλλαγές αθεϊσμού, αθεϊσμός της αδιαφορίας, πολεμικός αθεϊσμός, δεν έβαλα καν τον αγνωστικισμό. Απλώς κρατήστε το τελευταίο που λέω εκεί, γιατί θα επανέλθω. Μορφές θεϊσμού γράφω ισχνός και μεστός. Τι θα πει αυτό? Αν ο θεϊσμός μας είναι ισχνός, δεν λέμε πολλά πράγματα, μοιάζει και με αυτό που καλαντεϊσμός σημαίνει κάτι ιδιαίτερο, ότι υπάρχει μια αρχή, μια πρώτη αρχή, αλλά ο ισχνός θεϊσμός είναι ότι δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα για το Θεό, ο Θεός είναι το υπέρτατον, τελείωσε. Αν ο θεϊσμός μας είναι μεστός,
και θα δείτε το αμέσως από κάτω, ο Θεός της Βίβλου και ο Θεός των φιλοσόφων. Ο θεϊσμός ο μεστός σημαίνει ότι υπάρχει και μια αφήγηση, την οποία σε κάθε θρησκεία θεωρούμε ότι είναι και αληθής ή ότι εκφράζει έστω με μεταφορικό τρόπο μια βαθύτερη αλήθεια. Ότι ο Θεός είναι σωτήρ, ότι έστειλε τον Υιόν του, ότι δεχόμαστε την Ανάσταση, ότι είναι ο Θεός ο οποίος όχι μόνο δημιούργησε, αλλά είναι παρόν. Δηλαδή, όσο πιο πολλές αντιλήψεις και ιδιότητες αποδίδει στη θεότητα, με όποιο τρόπο, τόσο πιο γεμίζει η έννοια του Θεού, αυτό εννοώ μεστός. Μεταφράζω με το μεστός τη λέξη thick στα αγγλικά, θα μπορούσα να το πω παχύς, πυκνός, προτιμώ το μεστός. Έτσι, μεστός έχει πιο πολύ ουσία. Και μάλιστα υπάρχει ένα βιβλίο φιλοσοφίας θρησκείας που διάβαζα πρόσφατα που έλεγε: αν δεν έχετε μεστό θεϊσμό, τίποτα δεν θα βγάλετε. Ο ισχνός θεϊσμός δεν μπορείτε να τον στηρίξετε. Άλλοι λένε όμως, αν ο θεϊσμός δεν είναι ισχνός, τότε δεν μπορείς να έχεις μια οικουμενικότητα ή να έχεις διάλογο των θρησκειών ή ξέρω εγώ να αποδείξεις κάποια πράγματα. Τώρα τι θα πει απόδειξη θα το δούμε. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Αποδεικνύω. Τι σημαίνει αποδεικνύω την ύπαρξη του Θεού. Υπάρχουν τέτοιες αποδείξεις. Θα πω κάποια πράγματα που τα μαθαίναμε παλιά και στα θρησκευτικά. Ο Θεός ως υπέρτατο όνος, ύψιστος, ως αναγκαία υπάρχον, ως απλός αλλά και τριάδα στη χριστιανισμό, κατηγορήματα και ιδιότητες. Εδώ είναι φιλοσοφική ορολογία ότι έχει κάποια ουσιώδη χαρακτηριστικά. Ποια είναι τα ουσιώδη χαρακτηριστικά? Κάποιοι λένε ότι ας πούμε το ότι είναι τριάδα είναι ουσιώδες χαρακτηριστικό, τριαδικός Θεός. Το θέμα είναι το ότι είναι αγάπη, είναι ουσία του Θεού ή το ότι δίνει κάποιες εντολές. Ένας Άγγλος φιλόσοφος θρησκείας λέει ότι δεν είναι αναγκαίες οι εντολές που δίνει ή κάποιες εντολές, ας πούμε αγαπάτε τον Θεό ή αγαπάτε αλλήλους, είναι αναγκαία ως εκ της φύσης του Θεού. Εδώ μπαίνουμε σε θεολογικά νερά και απολογούμε. Ο Θεός ως τώρα, αυτό είναι σημαντικό, κρατήστε το, ως παντοδύναμος, παντογνώστης και πανάγαθος, κάποια πράγματα που τα δεχόμαστε γενικά και από τα θρησκευτικά μας τα μαθαίνουμε. Ο Θεός είναι δημιουργός, ο Θεός είναι αγάπη, ο μόνος ορισμός στο Ευαγγέλιο εκεί στο κατά Ιωάννη, ότι ο Θεός είναι αγάπη, ορισμός που έχουμε, δεν ξέρω τώρα και στη Βίβλο, είναι εγώ ή μειωών και κάποια άλλα πράγματα τα οποία πρέπει να λάβει κανείς υπόψη. Και τέλος, δύο λόγια για να συνεννοούμαστε, διακρίνουμε μεταξύ καταφατικής θεολογίας, θεολογία η οποία μιλάει και παρουσιάζει μιλάει για τα κατηγορήματα του Θεού, για τις ιδιότητες, αλλά υπάρχει και η αποφατική θεολογία η οποία λέει δεν μπορεί να πεις τίποτα για το Θεό και αυτή συνδέεται, όχι κατά ανάγκη, αλλά συνδέεται με τη μυστική θεολογία όπου έχουμε στην παράδοσή μας τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, τους εσυχαστές, νομίζω 14ος αιώνας, και έχουμε στο Άγιον Όρος η νοερά προσευχή και ότι μπορούμε, δεν γνωρίζουμε την ουσία, αλλά γνωρίζουμε τις ενέργειες του Θεού. Και εδώ αυτό θέλει πολλή συζήτηση, είναι δύσκολη έννοια. Και δύο τεχνικοί όροι τώρα, όταν πάμε στην πιο καταφατική θεολογία, η φιλοσοφία της θρησκείας μάλλον. Τεκμήρια, αν θέλεις τεκμήρια, είσαι τεκμηριοκράτης, θες τεκμήρια, είσαι σαν τον άπιστο Θωμά, ότι για να πιστέψεις θέλεις αποδεικτικές διαδικασίες, είτε εμπειρικά, είτε ορθολογικά, να θέλω τεκμήρια, αλλιώς δεν πιστεύω. Αν τώρα είσαι φιντεϊστής, από το φίντες πίστη, έτσι, δεν σε νοιάζουν τα τεκμήρια, πιστεύει ένας μεγάλος δανός προτεστάντης φιλόσοφος, ο Σέρεν Κίρκεγκορ, είναι χαρακτηριστική περίπτωση φιντεϊσμού, ότι πιστεύω και ας είναι παράλογο. Credo quia absurdum. Είμαι όμως φιντεϊστής. Ο Γάλλος Πασκάλ έχει θεωρηθεί, αλλά και ο Πασκάλ είναι επίσης μάλλον φιντεϊστής, αλλά υπάρχει μεγάλη συζήτηση για το αν ήταν πράγματι φιντεϊστής πλήρως. Αθεϊσμός και αγνωστικισμός, είπα αποφατικές θεωρίες και πάμε και στο τελευταίο τώρα για να τελειώσουμε με τους ορισμούς. Κάτι πάτησα λάθος. Εσείς μια χαρά είστε. Κόπηκε, δεν είδατε το κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Θα περιμένω να το συνδέσουμε για να μην. Γιατί πήγαινα να μπω. Η δεύτερη διαφάνεια την είδατε, τη δεύτερη με το Θεό. Ναι, τώρα. Γιατί θα πάω τώρα στην τρίτη διαφάνεια. Δεν πειράζει. Λοιπόν, τώρα μπαίνω στην τρίτη έννοια, τον τρίτο άγνωστο της εξίσωσης. Η εξίσωση είναι σαν να έχει δύο αγνώστους, Θεός και ηθική. Εγώ έβαλα και τη θρησκεία σε ένα τρίτο άγνωστο. Τώρα είναι η έννοια της ηθικής, που πρέπει να πω πάλι πώς την εννοώ για να συνεννοούμαστε στα παρακάτω.
Λοιπόν, λέγοντας ηθική, έχουμε δύο έννοιες στο νου μας συνήθως, τα πλουστεύοντα τα πράγματα. Μία πολύ ευρία έννοια, πολύ ευρία, που σχετίζεται και με την έννοια του ήθους, το χαρακτήρα, ίσως τα ήθη. Λέει ότι το ήθος προέρχεται από το έθος, από τα έθιμα, θα δείτε στην αρχαιότητα. Και αυτό, όταν λέμε κάποιος έχει μια ηθική γενικά, και ως άτομο έχει ένα συνειδητό τρόπο, σταθερό τρόπο, συνήθως συνειδητό τρόπο ζωής. Και αυτός ο τρόπος ζωής υπόκειται σε κάποια κριτήρια κανονιστικά. Δηλαδή, τι θα πει κανονιστικά, υπάρχει σωστό και λάθος. Κάνω κάτι σωστά, κάνω κάτι λάθος. Αλλά αυτές οι έννοιες δεν έχουν αποσαφινιστεί ακόμα πλήρως. Για να αποσαφινιστούν πληρέστερα, πρέπει να πάμε στη στενή έννοια της ηθικής, με την οποία και θα δουλεύω πιο πολύ. Ίσως μιλώντας για τον Ζιζιούλα, θα επανέλθω στην ευρεία έννοια. Η στενή έννοια, σύμφωνα με τη στενή έννοια, η ηθική είναι ένα σύνολο αξιών, αρχών και κανόνων που ρυθμίζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά και αφορούν το πώς οι πράξεις του δρόντος υποκειμένου μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά όχι μόνο τη δική του ζωή, αλλά και τη ζωή άλλων όντων. Και λέω άλλων όντων γιατί θέλω να συμπεριλάβω, όπως γίνεται στη σύγχρονη ηθική, και ενδεχομένως και τα μη ανθρώπινα ζώα. Δηλαδή, δεν μπορεί να είμαστε αδιάφοροι για το πώς η συμπεριφορά μας επιδρά στα μη ανθρώπινα ζώα. Και κάποιοι φοιτητές μας, μάλιστα, ένας έγινε vegan, γιατί, και χορτοφάγη, γιατί σου λένε ότι δεν μπορείς να σκοτώνεις και να τα κάνεις να υποφέρουν, γιατί είναι ηθικό ζήτημα, λένε αυτοί. Και επίσης, το τι σημαίνει σημαντικά με σημαντικό τρόπο, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Μπορεί, δεν είναι, λέμε, ηθική ούτε θέμα μόνο savoir vivre, απλώς πώς θα βάλεις το κουτάλι και το πιρούνι, αυτό δεν είναι πολύ σημαντικό, ή και να προσβάλλω κάποιον με κανόνες ευγενίας. Είναι κάτι βαθύτερο από αυτό. Πώς αποφασίζουμε το βαθύτερο και πώς διαφέρει από πολιτισμό σε πολιτισμό, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Και μετά υπάρχει και το δίκαιο. Η ηθική δεν είναι το ίδιο με το δίκαιο. Το νόμιμο δεν ταυτίζεται με το ηθικό. Αυτά αφήστε εδώ, δεν κάνουμε τώρα μάθημα ηθικής φιλοσοφίας. Αν θέλετε στη συζήτηση θα επανέλθω. Τώρα, όταν μιλάμε για ηθική φιλοσοφία, διακρίνουμε δύο επίπεδα. Ένα πρώτο επίπεδο και ένα δεύτερο επίπεδο. Το πρώτο επίπεδο είναι αυτό που λέω β' εδώ, κανονιστική ηθική. Αξίες και αρχές για την καθοδήγηση, κανονιστικές, δεν τι είναι το σωστό και τι είναι το λάθος, για την καθοδήγηση και την αποτίμηση των πράξεων. Αυτό είναι καλό, αυτό είναι σωστό, αυτό είναι κακό, αυτό είναι εσφαλμένο. Κανονιστικές αρχές, αυτό λοιπόν είναι η κανονιστική ηθική. Και όταν ρωτάμε, πάμε ένα επίπεδο παραπάνω, σε ένα δεύτερο επίπεδο, γιατί είναι αυτό σωστό, γιατί είναι, και εδώ θα δούμε, ίσως γιατί το προστάζει ο Θεός. Εκεί μπαίνουμε σε θέματα μεταηθικά, δηλαδή ανεβαίνουμε σε ένα μεταεπίπεδο παραπάνω, που είναι λογικά, σημασιολογικά, γνωσιολογία, μεταφυσική, οντολογία, όλη η φιλοσοφία. Όταν κάνεις μεταηθική, λέω στα παιδιά, όταν διδάσκω μεταηθική, κάνεις όλη τη φιλοσοφία. Είναι η χαρά του αναλυτικού φιλοσόφου, γιατί παίζει με έννοιες και με επιχειρήματα από 100 περιοχές. Όσοι κάνουν μεταηθική, ξέρουν τι εννοώ. Λοιπόν, αυτά για να συνεννόμαστε. Και τώρα, έχοντας αυτές τις έννοιες στο νου μας, ξέρουμε τώρα με τι δουλεύουμε για τον άγνωστο, την εξίσωση, διαρευνούμε την εξίσωση. Αυτό που γράφω εδώ είναι δύο αφετηριακά ερωτήματα που είναι ουσιαστικά τα δύο τρίτα της παρουσίασής μου. Μέχρι τώρα ήταν λίγο εισαγωγικά, τώρα είναι καθ' αυτό το σχεδιάγραμμα, αν θέλετε, είναι το ένα, το δύο, και το τρίτο είναι τι γίνεται σε διάφορες ομολογίες, και θα πω κάτι και για την Ορθοδοξία. Λοιπόν, πρώτον, γιατί χρειάζεται η θρησκευτική πίστη, η πίστη στην ύπαρξη του Θεού για τη στήριξη της ηθικής, για την αναγνώριση της ύπαρξης και της σημασίας για τη ζωή μας βασικών ηθικών αξιών και της αναγνώριση πάλι της αντικειμενικής ισχύως κανονιστικών ηθικών αρχών για τη ρύθμιση των πράξεων. Γιατί χρειάζεται η πίστη ή γιατί χρειάζεται η αναφορά στο Θεό για να στηριχθούν αυτές οι αξίες, αυτές οι πεποιθήσεις που έχουμε για το τι είναι σωστό, τι είναι εσφαλμένο, ηθικά σωστό, ηθικά εσφαλμένο, και να καθοδηγήσουμε τη ζωή μας. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Το δεύτερο ερώτημα είναι αντίστροφο. Ανάποδα, γυρίστε το ανάποδα. Σε ποιο βαθμό μπορεί ο ηθικός στοχασμός, σας το είχα πει στην αρχή που σας τον τίτλο, να στηρίξει και να δικαιολογήσει την πίστη στην ύπαρξη του Θεού, αλλά ενδεχομένως και να ασκήσει κριτικό έλεγχο σε συγκεκριμένες θρησκευτικές πεποιθήσεις και πρακτικές. Τι θα πει αυτό, θα το δούμε. Κάποιος που δέχεται ηθικές αρχές
Λέει, εγώ δέχομαι αυτές τις τυχές αρχές ανεξάρτητα από τη θρησκεία. Και όταν έρχεται μια θρησκεία και μου λέει ότι πρέπει να σφάξεις αυτούς τους ανθρώπους στο όνομα του Αλλάχ, λες εσύ, αυτό είναι ανήθικο, δεν είναι δυνατόν να το δεχτώ αυτό. Μα είναι η πίστη μου το επιβάλλει. Δεν με ενδιαφέρει, εγώ με την ηθική μου, με τα κριτήρια της ηθικής φιλοσοφίας, ασκώ κριτική. Θα δούμε ότι ο Καντ, τον οποίο μάλιστα σας έχει μιλήσει ο κ. Σαμαρτζής, νομίζω γι' αυτό, στο «Η θρησκεία εντός των ορίων του λόγου και μόνον», ασκεί κριτική στην ιδέα του Αβραάμ και του Ισαάκ. Όταν ακούσεις μια φωνή που σου λέει πήγαινε να θυσιάσεις το γιο σου, κάτι πρέπει να αρχίσεις να αμφιβάλλεις, δηλαδή κάτι δεν πάει καλά. Ή μια θρησκεία η οποία έχει έναν Θεό, ο οποίος μπορεί να διατάξει κάτι τέτοιο. Τώρα το τι θα γίνει παρακάτω είναι άλλη ιστορία. Αλλά όταν τα ακούσεις αυτό, ο Καντ κατά κάποιο τρόπο εκφράζει μια δυσπιστία. Προσέξτε, ο Καντ κάνει ηθικοθεολογία. Δηλαδή και η ίδια η θεολογία και ο ίδιος ο Θεός φαίνεται να διέπονται από τις ηθικές αρχές. Δεν είναι ο Θεός που τις δημιούργησε. Είναι μαζί με το Θεό ή ενδεχομένως, ο Πλάτων θα έλεγε, είναι και πριν από τους Θεούς, πάνω από το Θεό. Σε ποιο βαθμό λοιπόν μπορεί, αν δεχόμαστε αυτά, ο ηθικός στοχασμός να στηρίξει και να δικαιολογήσει την πίστη του Θεού, μήπως μπορεί να αποτελέσει και για κριτική και για έλεγχο και για απόρριψη του Θεού. Θα το δούμε, να στηρίξει τον αθεϊσμό δηλαδή. Θα το δούμε στη συνέχεια. Έχω και αυτή την πλευρά. Να το λοιπόν, ξεκινάω με ένα περίφημο, μια περίφημη διατύπωση από τον Ντοστογεύσκη στους αδερφούς Καραμάζοφ. Αν δεν υπάρχει Θεός, όλα επιτρέπονται. Λέει ο Ιβάν Καραμάζοφ, ο αδερφός, ο αγνωστικιστής από την ομάδα εκεί, ο Αλιώσα νομίζω είναι ο πιστός. Ποιος? Στο Σημενιακό. Ναι, αλλά υπάρχουν όλοι αυτοί μέσα και είναι και ο, πώς τον λένε, ο Στάριτς, ο Σιμά και σκέφτομαι όλους τους ήρωες, αλλά από τα αδέρφια ο Ιβάν είναι που εκφράζει την αθεϊστική, την αγνωστικιστική σκοπιά και είναι αυτός που θα πει παρακάτω για το πρόβλημα, για το πρόβλημα του κακού, ότι εάν η βασιλεία των ουρανών προϋποθέτει το βάσανο ενός μικρού παιδιού και ότι ο Θεός κάνει ένα κάλκυλο και λέει ας υποφέρει αυτό το παιδί φρικτά και μετά θα σωθεί όλη η ανθρωπότητα, ευχαριστώ δεν θα πάρω, το λέει ο Ιβάν. Λοιπόν, αυτό θα το δούμε, είναι το πρόβλημα του κακού που πάει πίσω στον Ιώβ και γίνεται μεγάλη συζήτηση γι' αυτό και στην αναλυτική. Λοιπόν, τώρα, εάν αληθεύει αυτή η υπόθεση που κάνει ο Ιβάν Καραμάζοφ, γιατί αληθεύει? Αυτό θα προσπαθήσω να εξηγήσουμε απαντώντας στο πρώτο ερώτημα που είπε πώς μπορεί να στηρίξει ενδεχομένως, γιατί μπορεί να χρειάζεται η ηθική να χρειάζεται το Θεό. Με ποια έννοια, με ποιους τρόπους η ύπαρξη του Θεού προβάλλει ως αναγκαίο έρισμα, ως θεμέλιο της ηθικότητας. Τι σημαίνει αυτό? Ως οντολογική πηγή της ηθικής, ότι βγαίνει η ηθική μέσα από το Θεό. Ως εγγύηση, διασφάλιση της αντικειμενικότητας της ηθικής. Χωρίς Θεό οι ηθικές αρχές δεν έχουν αντικειμενική ισχύ, καταραίων. Ως οδηγητής και συμπαραστάτης των ηθικών δρόντων υποκειμένων, ότι ο Θεός είναι στο πλευρό του ηθικός δρόντος υποκειμένου. Ως ρυθμιστική ιδέα, ιδεώδες, πρότυπο του αγαθού και του δικαίου. Ο Καντ λέει κάτι τέτοιο και λέει ότι από όλες τις θρησκείες ο χριστιανισμός και ο Ιησούς είναι το τέλειο πρότυπο της ηθικότητας. Το βλέπει ενσαρκωμένο, αλλά θυμηθείτε, ο χριστιανισμός του Καντ υφίσταται τον έλεγχο της ηθικής όπως την υπαγορεύει ο ορθός λόγος, ο ορθός πρακτικός λόγος κατά Καντ. Λοιπόν, με αυτά προχωρούμε και πάμε τώρα σε ένα δίλημα για να προχωρήσει η συζήτησή μας λίγο, το δίλημα του πλατωνικού διαλόγου Ευθύφρων. Τώρα αυτό δεν θα σας πω λεπτομέρειες για το διάλογο, διαβάστε τον, υπάρχει μια μετάφραση του Νίκου Σκουτερόπουλου η οποία είναι πολύ ρέη, πολύ εύκολη, μικρός διάλογος και τα αρχαία του δεν και πολύ δύσκολα, πάντως και το τι γίνεται εκεί δεν θα σας πω λεπτομέρειες, πάντως φτάνει ο Ευθύφρων και ο Σοκράτης παίζει μαζί του και του λέει τι είναι το όσιον και μου λέει για το όσιον, έτσι θα έρθουμε από το όσιον στο ηθικό και λέει Ευθύφρων όσιον είναι αυτό που φιλούσαν οι θεοί. Ο Σοκράτης του λέει όλοι οι θεοί, τελικά του λέει άντε να σε διευκολύνω γιατί οι θεοί
του Ολύμπου, μεταξύ τους τσακώνονταν κιόλας. Αυτό που όλοι οι θεοί δέχονται, εμείς στο μονοθεϊστικό σύστημα δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Και υπήρχε το πρόβλημα. Και του λέει τώρα, λέει, θα σου βάλω μια δύσκολη ερώτηση του Ευθύφρονα. Το όσιον, όσιον εστί ότι φιλείται υπό το Θεόν ή ότι φιλείται όσιον εστί. Ένα ή μου λείπει εκεί πέρα. Ή ότι φιλείται, διαζευτικό, ότι φιλείται όσιον εστί. Δηλαδή, προσέξτε, είναι σαν σπαζοκεφαλιά αυτό. Είναι επειδή οι θεοί αποφασίζουν και το αγαπούν, το δεύτερο μέρος, επειδή φιλείται, είναι όσιον. Δηλαδή, επειδή οι θεοί λένε έτσι, το βαφτίζω όσιον, είναι όσιον. Ή οι ίδιοι οι θεοί αναγνωρίζουν ένα ανεξάρτητο κριτήριο, πλατωνικές ιδέες που σας έλεγα, και επειδή βλέπουν αυτές τις ανεξάρτητες ιδέες, τότε το δέχονται. Προσέξτε τώρα τη δυσκολία. Αν πεις το ένα, αν πεις ότι επειδή ο Θεός αποφάσισε, η θεοί, ο Θεός αποφάσισε να το πει όσιον, υπάρχει μια αυθαιρεσία. Δηλαδή τι μπορεί οτιδήποτε να πει ο Θεός, εγώ αποφασίζω το όσιον. Όπου όσιον διαβάστε τώρα ηθικά σωστό, στη θέση του όσιον διαβάστε ηθικά σωστό. Το ηθικά σωστό είναι ότι ο Θεός μπορεί να πει αύριο πήγε να σκοτώσει το παιδί σου, εγώ θέλω να σκοτωθείτε μεταξύ σας. Λένε βέβαια, πολύ, μα δεν είναι δυνατόν. Ο Θεός που είναι αγάπη δεν πρέπει να το πει ποτέ. Ναι, αλλά γιατί. Αν τώρα πεις το πρώτο, περιορίζεις λίγο τη δύναμη του Θεού και λες ότι εάν ο Θεός υπόκειται ή υπακούει σε κάποιο κριτήριο έξω από αυτόν, περιορίζει την παντοδυναμία του. Από τη μια περιορίζεις την παντοδυναμία του και τη βούλησή του, από την άλλη πας να τον κάνεις αυθαίρετο, ας πούμε μπορεί να διατάζει, έναν ηγεμόνα διατάζει. Λοιπόν, και λέω ποιο είναι τα προβλήματα αν δεχτούμε το πρώτο σκέλος, ενδεχόμενη αυθαιρεσία κριτηρίων, θεολογικός βολονταρισμός, ότι μόνο η βούληση του Θεού αποφασίζει για τα πάντα. Εάν δεχτούμε το δεύτερο σκέλος, η ύπαρξη του Θεού είναι εν τέλει περιττίως μεταφυσική πηγή ή και ως θεμελιώδης αίρισμα του επιτακτικού χαρακτηριστικής, γιατί το βλέπεις την ιδέα του αγαθού, λέει ο Πλάτων, βλέπω την ιδέα του αγαθού, από εκεί η ιδέα του αγαθού σχεδόν θεοποιείται και επειδή την βλέπω με μαγνητίζει τρόπον την άκη και την ακόμα. Και ο ίδιος ο Θεός δημιουργός στον Πλάτωνα είναι κατώτερος από τις ίδιες τις ιδέες, δηλαδή ο ίδιος πραγματώνει τις ιδέες. Πρόβλημα τώρα, τι γίνεται. Εδώ σας δίνω ένα κατάλογο φιλοσόφων για να σας πω πώς έχουν διχαστεί πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ο Θωμάς Ακινάτης φαίνεται, που ήταν επηρεασμένος πολύ και από τον Αριστοτέλη, να μην πηγαίνει με τον βολονταρισμό, να δέχεται ότι ο Θεός μέσα του, ίσως έχει μέσα του αυτές τις αρχές, αλλά τις έχει. Ο Γουλιέλμος του Όκαμ, ένας άλλος μεσαιωνικός φιλόσοφος, έναν αιώνα αργότερα, δεχότανε τον βολονταρισμό. Ο Ιωάννης Ντούν Σκότος, αυτός ένας άλλος φιλόσοφος, είναι αυτή προς τη Βρετανία, πάμε στο Βρετανικό, ενώ ο Ακινάτης ήταν Ιταλός κόσμο, αυτοί οι δύο παρακάτω είναι με το βολονταρισμό πάνε. Ο Ρενέ Ντεκάρτ επίσης. Ο Ντεκάρτ δεχόταν ότι ο Θεός δεν μπορεί να μην δεχτεί την παντοδυναμία του, που σημαίνει ότι ο Θεός μπορεί να κάνει και δύο και δύο τις αιώνιες αλήθειες να τις αλλάξει. Δύο και δύο να μην κάνει τέσσερα, να κάνει πέντε. Ο Λάιμπνιτς στη συνέχεια λέει ότι αυτό είναι βλασφημία. Δεν είναι δυνατόν ο Θεός να παραβιάζει τους κανόνες της λογικής. Μα λέει ο Ντεκάρτ, αν δεν μπορεί να παραβιάσει τους κανόνες της λογικής, τότε τι παντοδύναμος είναι. Και είναι σαν λογικά παιχνίδια αυτά για να παίζουν οι φιλόσοφοι, αλλά έχουν από πίσω και κάποια ουσία, όπως καταλαβαίνετε. Ο Κίρκεγκορ, σαφώς με τον βολονταρισμό, υπακούω του Θεού την εντολή, τελείως σαν να διατάζει. Ο Βίτκενστάιν επίσης λέει ότι το πιο βαθύ μέρος είναι αυτό το σκέλος του Ευθύφρονα που λέει ότι επειδή φιλείται όσιον, όχι φιλείται επειδή όσιον, αλλά επειδή φιλείται όσιον. Ο Καντ όμως που τον έχω από κάτω, Καντ, όχι με τίποτα να πει ότι επειδή φιλείται όσιον. Όσιον, ηθικό, ο Θεός θα το δεχότανε επειδή είναι ηθικό. Καθ' αυτό είναι ο ορθός λόγος, ο πρακτικός λόγος, το οποίο ενσαρκώνει. Δεν μπορεί ο Θεός να μην δεχτεί αυτό. Και ο Λεβινάς πιστεύω, εδώ θα με διορθώσει ο φίλος Μιχάλης Πάγκαλος που είναι ειδικός, πιστεύω ότι και αυτός ο οποίος αναγνωρίζει του άλλου την
παρουσία δεν θα δεχόταν μια αυθαίρετη δέσμευση από το πρόσωπο του άλλου. Και τελικά η υποταγή στο Θεό δεν έχει μέσα, νομίζω, αυτό το βολονταριστικό. Αλλά μπορεί να κάνω λάθος, ίσως είναι δική μου, δεν ξέρω καλά τον Λεβινάς, θα πεις μετά εάν θα με διορθώσεις. Τώρα, ο πρώτος φιλόσοφος ο οποίος συστηματοποίησε επιχειρήματα για την ύπαρξη του Θεού, που τα λέμε ηθικά, ήταν ο Καντ. Ο Καντ κατέστρεψε, μαθαίναμε στο σχολείο, δεν ξέρω αν τα θυμάστε, όταν πήγαινα εγώ στα σχολεία, στα θρησκευτικά μαθαίναμε, δεν ξέρω, πέγγι τα κάνουν και τώρα αυτά, είναι πολύ δύσκολα, μαθαίναμε το οντολογικό επιχείρημα του Αγίου Ανσέλμου, το επιχείρημα του το κοσμολογικό, της πρώτης αιτίας, ότι πρέπει να υπάρχει μια πρώτη αρχή για να δημιουργηθεί ο κόσμος. Το οντολογικό είναι λίγο πιο δύσκολο, ότι ο Θεός δεν μπορεί να μην υπάρχει. Ότι και μόνο που το σκέφτεσαι ότι υπάρχει το υπέρτατο, υπάρχει, τελείωσε. Αυτό είναι λίγο, το λέω, είναι ο λαγός μέσα από το καπέλο ξαφνικά, μόνο από τη λογική βγάζεις αυτό. Το τρίτο επιχείρημα είναι το τελεολογικό, το οποίο από το σχεδιασμό, το επιχείρημα του θεϊκού σχεδιασμού, ότι ο κόσμος έχει μια αρμονία και βλέπεις την αρμονία, πάντα εν σοφία επίησε, και αυτό δείχνει ότι πρέπει να είναι ένας θεϊκός αρχιτέκτονας, έτσι, σχεδιαστής. Αυτά είναι τα τρία επιχειρήματα, τα οποία ο Καντ τα ξετινάζει. Στην κριτική του καθαρού λόγου λέει ότι κανένα τους δεν στέκει, για λογικούς λόγους πρέπει να διαβάσετε τις 600 σελίδες, 500 μέχρι φτάσετε εκεί που είναι στο τέλος της κριτικής του καθαρού λόγου, που κάνει καταστροφικό έργο εκεί πέρα, και ξαφνικά ανοίγει διάπλατε την πόρτα στο άλλο επιχείρημα, το ηθικό, ότι δεν μπορεί να μην δεχτείς τον Θεό. Βέβαια, προσέξτε, το Καντ λέει ως αίτημα του πρακτικού λόγου. Δεν λέει ότι το απέδειξε, λέει ότι είναι αίτημα του πρακτικού λόγου. Δεν μπορείς να μην δεχτείς την ύπαρξη του Θεού αν πιστεύεις στον πρακτικό λόγο. Αν δέχεσαι τον πρακτικό λόγο, θα δεχτείς και τον Θεό. Θα σας το δείξω τώρα το επιχείρημα με δύο εκδοχές, αυτό που λέει ο Καντ, για να μην σας διαβάζω κριτική του πρακτικού λόγου. Ένα βιβλίο το οποίο μπορείτε να έχετε, λέω, χωράει και στην τσέπη μια φορά στο μετρό. Στις Δοκίες Πλακεντίας, μια κοπέλα άνοιξε την τσάντα της και έβγαλε την κριτική του πρακτικού λόγου και είπα: υπάρχει ελπίδα. Ακούμε όλα αυτά τα πράγματα για τους νέους κλπ. Το ότι έβγαλε, έφτιαξε τη μέρα μου. Την είδα ότι έβγαλε και διάβαζε στο μετρό την κριτική του πρακτικού λόγου. Λέω: μπράβο, είναι από τα βιβλία που χωράνε και στην τσέπη. Να. Λοιπόν, και, ενώ η κριτική του καθαρού δεν χωράει, δυστυχώς. Για το Καντ δίνει μεγάλη σημασία στην αυτονομία και στην ελευθερία. Η ηθική στον Καντ, φανταστείτε, ένα τρίγωνο είναι ελευθερία ή αυτονομία, ηθικότητα και ορθολογικότητα. Δηλαδή αυτά τα τρία είναι, πάνε μαζί. Αν είσαι ελεύθερος πραγματικά, είσαι ηθικόν, ελεύθερος με μια βαθιά σημασία του ορθολογικά ελεύθερος, όχι να είσαι έρμεο των παθών σου. Ελεύθερος σημαίνει να αυτοδεσμεύεσαι. Αυτό σημαίνει η ελευθερία στον Καντ. Αν είσαι λοιπόν ελεύθερος, είσαι και ορθολογικός και είσαι και ηθικός. Μπορεί και αν θες να είσαι ηθικός, πρέπει να είσαι και ελεύθερος και ορθολογικός. Αυτά πάνε μαζί, και έτσι θα δούμε πώς είναι τα επιχειρήματά του. Και προδρομικά ηθικά επιχειρήματα υπάρχουν και στην αρχαιοελληνική φιλοσοφία. Μπορεί να βρει κανείς ορισμένες ερμηνείες και στον Πλάτωνα, θα δείτε γιατί, και στον Αριστοτέλη ακόμα, με μια ορισμένη ερμηνεία λίγο περίεργη, και σε κάποιους πατέρες Εκκλησίας και Ορθόδοξους πατέρες. Βρήκα καλά τον μεγάλο Αθανάσιο, μου τον υπέδειξε ο πατήρ Ισίδωρος Κάτσιος, με τον οποίο επικοινωνούμε, και του ζήτησα κάτι για το φυσικό δίκαιο και μου είπε, διάβασε τον μεγάλο Αθανάσιο στο περί ενανθρωπίσεως του λόγου, αλλά αυτό που είναι σαν το καντιανό επιχείρημα, αυτό που θα δείτε τώρα κατά αναλογία βέβαια, είναι του Αθηναγόρα του Αθηναίου, ο οποίος ήταν ένας χριστιανός φιλόσοφος, δεν ήταν Άγιος της Εκκλησίας, το περί Αναστάσεως των νεκρών. Το επιχείρημα του Αθηναγόρα, θα δούμε λίγο σύντομα, είναι ότι πρέπει να υπάρχει ανάσταση ψυχών και σωμάτων για να αποδοθεί δικαιοσύνη. Γιατί αν δεν υπάρχει ανάσταση ψυχών και σωμάτων, και όχι απλώς να υπάρχει κρίση, βέβαια, η τελική κρίση, αλλά αυτός μιλάει, προσπαθεί να επιχειρηματολογήσει και για την ανάσταση και ψυχών και σωμάτων. Έχει μια ιδιομορφία. Μπορείτε να το βρείτε στο διαδίκτυο. Θα βάλετε έναν Αμερικανό Ορθόδοξο, εγώ από αυτόν το βρήκα, αλλά αν βάλετε περί Αναστάσεως των νεκρών Αθηναγόρας, θα σας το βγάλει το κείμενο, το ελληνικό κείμενο. Ο Αμερικανός αυτός θεολόγος, ορθόδοξος, λέει, κοιτάξτε, ο Αθηναγόρας πρόλαβε τον Καντ. Τι λέει ο Καντ? Τώρα θα δούμε. Να πω κάτι ακόμα. Στη σύγχρονη μεταϊθική
υπάρχει αυτό που το λέμε ηθικός ρεαλισμός υπερφυσικός, ότι πρέπει οι αξίες να στηρίζονται από μια υπερφυσική βάση. Ηθικός ρεαλισμός είναι η άποψη ότι υπάρχουν αξίες. Ρεαλισμός σημαίνει ότι είναι έξω, εκεί, έξω από εμάς. Όχι ρεαλισμός στην καθημερινή σημασία του όρου, με φιλοσοφική σημασία. Και υπερφυσιοκρατικός ρεαλισμός είναι αυτοί οι Αμερικανοί φιλόσοφοι της θρησκείας, προτεστάντες, έτσι, και υποστηρίζουν αυτό. Υπάρχουν και μεταηθικές συγκεκριμένες θεωρίες φυσικού δικαίου, οι οποίες είναι και μεταηθικές και λένε από πού προέρχεται η ηθικότητα, αλλά και κανονιστικές, σου λένε πώς να ζήσεις, να πραγματώνεις αυτές τις αξίες. Φυσικού δικαίου είναι μια πολύ συντηρητική θεωρία, ο Ακινάτης την έχει αναπτύξει και σε κάποιους και δικούς μας θεολόγους τώρα που έχει τεθεί και το θέμα των ομοφύλων ζευγαριών έχουν δοθεί επιχειρήματα περί το φυσικό, τι είναι φυσικό, αυτό που είναι φυσικό έχει φτιαχτεί από το Θεό η ανθρώπινη φύση και το ηθικό συνάγεται από το φυσικό και αυτό που αποκλίνει από το φυσικό είναι και αμαρτωλό, είπε ο Μεσογείας, και αφύσικο. Λοιπόν, η θεωρία της θεϊκής επιταγής είναι λίγο διαφορετική. Η ηθικότητα προέρχεται από εντολές. Σαν τον, δεν προέρχεται από τη φύση που έφτιαξε, αλλά από τις εντολές. Ότι πέρα από το ότι έφτιαξε τη φύση, δίνει εντολές απευθείας ο Θεός και οι εντολές αυτές και σου δίνουν το κύρος της ηθικής, σου λένε έχουν κύρος αυτές τις εντολές, αλλά και πρέπει να τις ακολουθείς. Είναι και πρακτικού χαρακτήρα. Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι μόνο μεταηθικό αυτό, είναι και κανονιστικό. Τώρα, αρετοκρατικές είναι μια θεωρία αρετών, ότι οι αρετές είναι ένας τρίτος δρόμος που δεν αποφεύγει τις αρχές έτσι αυτές και τις αξίες γενικώς, αλλά βλέπει μέσα στον άνθρωπο να ενσαρκώνονται οι ηθικές ιδιότητες και έχει πολύ ενδιαφέρον. Ο Ακινάτης, για παράδειγμα, έχει και αρετοκρατική διάσταση και υπάρχει μια στην Ορθοδοξία, πρόσφατα έχουν γίνει κάποιες εργασίες, μια μοναχή, η αδερφή Ισιδώρα, η οποία κάνει διδακτορικό μαζί μας, μελετάει στους πατέρες τους Ορθόδοξους τις αρετές, υπάρχει στο Δαμασκηνό, στο Βασίλειο, κυρίως στο Μάξιμο τον Ομολογητή. Υπάρχει μια αρετολογία η οποία έχει ενδιαφέρον. Εγώ βέβαια αυτά τα παρακολουθώ απ' έξω φιλοσοφικά. Τώρα, ποια είναι τα επιχειρήματα του Καντ, για να πούμε τα συγκεκριμένα επιχειρήματα. Πρώτον, ένα επιχείρημα που βασίζεται στη σημασία της Θείας Χάριτος. Και δεύτερον, ένα επιχείρημα που μιλάει για τη Θεία Πρόνοια. Σας τα διαβάζω, τα έχω φτιάξει έτσι σαν επιχειρήματα με προκείμενες και συμπέρασμα. Το 4 είναι το συμπέρασμα. Η ηθική επιβάλλει τόσο υψηλές και αυστηρές απαιτήσεις που δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτές χωρίς θεϊκή βοήθεια. Το να υπερβάλλουμε τις ανθρώπινες ικανότητες και να πούμε μπορούμε, οι άνθρωποι θα τα καταφέρουμε. Οι ικανότητες να υποβαθμίσουμε τις απαιτήσεις της ηθικής ή να πούμε η ηθική δεν είναι τόσο απαιτητική, εμείς είμαστε πιο δυνατοί και η ηθική δεν είναι και τόσο απαιτητική. Ή να βρούμε κάποια κοσμική βοήθεια, να μας βοηθήσει κάποιος δάσκαλος ή κάποιος άλλος. Δεν είναι κατάλληλες λύσεις για να κλείσει το ηθικό χάσμα. Χάσμα ανάμεσα στις δυνατότητές μας και την τελεσφόρα επιδίωξη των ηθικών στόχων. Δηλαδή δεν τα καταφέρνουμε να ανταποκριθούμε. Να το πω χριστιανικά. Θα αμαρτήσουμε. Ίσως γιατί η φύση μας είναι πεπτοκία, λέει κάπου ο Καντ και το λέει και αυτό και το βλέπει και μέσα από τη χριστιανική ματιά, από ένα τόσο στραβό ξύλο όσο είναι φτιαγμένη η ανθρωπότητα, τίποτα το τελείως ίσιο δεν μπορεί να προκύψει. Και το λέει αυτό ο Καντ, ο οποίος Καντ πιστεύει στην ελευθερία, στην αυτονομία, μάλιστα αν ξέρετε στη θεολογία είναι πιο κοντά στον Πελάγιο παρά και στον Αυγουστίνο, δηλαδή πιστεύει ότι μπορούμε με τα έργα και όχι δεν θέλουμε οπωσδήποτε, αλλά θέλει και τη χάρη. Δεν είναι καθαρός Πελαγιανός, θέλει τη χάρη, γι' αυτό το λέω επιχείρημα της Θείας Χάριτος. Η θεϊκή βοήθεια δια της χάριτος αρκεί για να κλείσει το χάσμα, δηλαδή θα πράξουμε ηθικά με τη βοήθεια της Θείας Χάριτος, πρώτα η ελευθερία μας, αλλά και η Θεία Χάρις, γι' αυτό και ο ορθός λόγος υπαγορεύει να υιοθετήσουμε το αίτημα της ύπαρξης του Θεού. Δηλαδή, να το πω πολύ απλά, νιώθουμε ότι πρέπει να είμαστε ηθικοί, ακούμε τη φωνή της συνείδησης μέσα μας, διαπιστώνουμε ότι δεν τα καταφέρνουμε, πάσχουμε, πέφτουμε, αμαρτάνουμε. Πρέπει να επικαλεστούμε και την χάρη του Θεού. Άρα πρέπει να επικαλεστούμε τη χάρη και το γεγονός ότι αισθανόμαστε μέσα μας τη δυνατότητα να επικαλεστούμε τη χάρη του Θεού, μας λέει ότι το αίτημα αυτό είναι ορθολογικό. Δηλαδή σκεφτόμαστε ορθολογικά και από την ορθολογικότητα το βγάζουμε. Δεν είναι φιντεϊστής ο Καντ, παρόλο που μερικοί λένε ότι επειδή δεν είναι του θεωρητικού λόγου δουλειά και είναι της πίστης. Τώρα, η Θεία Πρόνοια.
Αυτό, ο κόσμος αυτό σκέφτεται πιο πολύ και αυτό είναι το πιο σύνηθες. Η πλήρης ορθολογική δέσμευση στην ηθική απαιτεί η ηθική να συνιστά ένα ορθολογικά σταθερό εγχείρημα. Τι θα πει ορθολογικά σταθερό εγχείρημα? Ότι πρέπει να έχει μια πιθανότητα επιτυχίας. Πρέπει αυτό το πράγμα να τελεσφορεί κάπου. Ότι είμαστε ηθικά όντα και πρέπει. Για να είναι ηθική ένα ορθολογικά σταθερό εγχείρημα, πρέπει να περιλαμβάνει την τελική αντιστοίχηση της ευτυχίας στην ηθικότητα. Με άλλα λόγια, πρέπει οι καλοί να ανταμυφθούν και οι κακοί να τιμωρηθούν. Δηλαδή υπάρχει μέσα μας ένα αίτημα δικαιοσύνης, θεϊκής δικαιοσύνης. Θα δείτε το Αθηναγόρας για δικαιοσύνη μιλάει. Ότι πρέπει να υπάρχει μια δικαιοσύνη. Και δεν δικαιολογείται η πεποίθηση πως μια τέτοια αντιστοίχηση μπορεί να επιτευχθεί αν δεν υπάρχει Θεός. Δηλαδή πρέπει να πιστεύουμε και να ελπίζουμε ότι υπάρχει Θεός, γιατί χωρίς το Θεό δεν θα έρθει ποτέ δικαιοσύνη για τους ανθρώπους οι οποίοι όλη τους τη ζωή την αφιέρωσαν στην ηθικότητα και τελικά υποφέρουν σε αυτή τη ζωή. Θα δούμε το πρόβλημα του κακού στη συνέχεια. Και αντιστρόφως, γι' αυτό μάλλον ο ορθός λόγος υπαγορεύει να υιοθετήσουμε το αίτημα της ύπαρξης του Θεού. Δηλαδή αν υπάρχει Θεός, αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει τελικά κάποια δικαιοσύνη και μάλιστα ο Καντ δέχεται και ένα επιχείρημα για την αθανασία της ψυχής παρόμοιο, ότι πρέπει να υπάρχει εκεί, φαίνεται, είναι ένα περίεργο επιχείρημα, φαίνεται να υπάρχει ένα πουργατόριο όπου μπορεί να βελτιωθούμε στο πουργατόριο κατά κάποιο τρόπο. Και λέει ότι πρέπει να ζούμε και με τα θάνατον για να συνεχίσουμε να προσπαθούμε. Τώρα πώς γίνεται αυτό δεν το καταλαβαίνω και θα έπρεπε να ψάξω την προτεσταντική θεολογία εκείνης της εποχής αν το είχε πάρει από κανένα θεολόγο. Αυτό είναι ένα ερευνητικό ζήτημα που με έχει απασχολήσει και δεν μου το έχουν λύσει οι φίλοι μου γερμανομαθείς καλοί της γερμανικής φιλοσοφίας ειδική. Λοιπόν, αυτά είναι τα δύο επιχειρήματα. Τώρα, ποια είναι η προδρομική μορφή, οι παραλλαγές του ηθικού επιχειρήματος, δηλαδή είναι αυτές οι χάρες και η πρόνοια. Ποιο είναι του Αθηναγόρα, δεν θα σας το διαβάσω, σας το δείχνω εδώ για να μην χάσουμε χρόνο και θα το πάρετε. Βλέπετε, έχω κάποιους όρους, κατά δικαίαν κρίσιν τιμήσει δίκης, κατά των ανθρώπινων βίων τέλους, ότι δίκη που λέει ότι πρέπει, του δόντος αγαθότητος και σοφίας και δικαιοσύνης ανάγκη διαμενόντων, όνενε και η λογική δεν δίνει κρίση. Εμείς που είμαστε ορθολογικά όντα, σε εμάς που έχει δοθεί λογική κρίσης, δεν μπορούμε να πιστεύουμε ότι θα υπάρξει δίκη στο τέλος. Και για να υπάρχει δίκη πρέπει να υπάρχει Θεός και μάλιστα πρέπει να υπάρχει ανάσταση εκ νεκρών. Αυτό είναι το επιχείρημα το ειδικό του Αθηναγόρα. Και λέει ότι αν δεν υπήρχε δίκη, τότε ή μεν γάρ, σας διαβάζω αυτό το τελευταίο, μηδεμία μηδαμού των ανθρώπων πεπραγμένων γίνει το κρίσης, αν ποτέ δεν υπήρχε τελική κρίση, ουδέν έξουση πλήρων των αλόγων άνθρωποι, οι άνθρωποι δεν θα είναι τίποτα περισσότερα από τα άλογα ζώα, μάλλον δε κακίνων πράξουν αθλειότερων ή τα πάθη δηλαγούνται, δηλαδή αυτοί που υποτάσσουν τα πάθη τους και φροντίζουν για ευσέβεια και δικαιοσύνη και την αρετή, είναι κορόιδα και θα αρχίσει να τους περιγελάσετε, λέει. Απειλεί γέλος πλατής αν δεν υπάρχει μία δίκη. Πει ο άλλος, κορόιδο, εσύ ζεις τη ζωή σου έτσι και ως καλός χριστιανός, ενώ εγώ γλεντάω, φάγομεν, πίωμεν, αύριον γάρ αποθνίσκομεν. Λέει αυτό θα είναι του γάρ του ούτου βίος, τέλος ουδέ ειδονή κατάτινος, αλλά αναισθησία παντελής. Δηλαδή είμαστε ανέστητοι σαν τα ζώα, αν δεν υπάρχει. Αυτός είναι ο Αθηναγόρας, που φαίνεται να προλαμβάνει τον Καντ, υπό μία έννοια. Τώρα, ανάποδα, πάω στην άλλη πλευρά, έχω φάει πολύ χρόνο, αλλά να σας πω λίγα, ίσως θα πω πιο γρήγορα γιατί θα σας κούρασα ήδη. Η άλλη πλευρά είναι πώς από την πλευρά, η άλλη πλευρά των ερωτημάτων που σας έδωσα στην αρχή, πώς θα γίνει ηθικός έλεγχος μορφών και εκφάνσεων θρησκευτικής πίστης. Δηλαδή δεν ξεκινάμε από το Θεό και τη θρησκεία για να πάμε στην ηθική, ξεκινάμε από την ηθική και ελέγχουμε κάποιες εκφάνσεις πίστης. Αυτό που σας έλεγα πριν, αν μου πει κάποιος θα πάω να σκοτώσω 100 για να με σώσει ο Αλλάχ ή ο Θεός του Ισραήλ με διατάζει να σκοτώσω όλους τους Παλαιστίνιους ή ο Θεός με διατάζει να θυσιάσω το παιδί μου. Δεν μπορεί να γίνει δεκτή οποιαδήποτε μορφή πίστης οδηγεί σε επικίνδυνη αναστολή του σεβασμού βασικών ηθικών αρχών εν ονόματι της τυφλής υποταγής σε κάποια υπερβατική θέληση.
Η πίστη είναι θεολογική αρετή, αλλά πρέπει να εναρμονίζεται και με άλλες ηθικές αρετές. Δηλαδή, λέμε ότι οι τρεις αρετές, η πίστη, η ελπίδα, η αγάπη, η αγάπη είναι η ανώτερη. Θα δούμε τώρα, θα έρθει η αγάπη στο τέλος κάπως για να αποκαταστήσει κάπως τα πράγματα και σε αυτούς που κάνουν κριτική, ηθική κριτική. Η ηθική θεώρηση θρησκευτικών μορφών ζωής, αυτές που έχουν θυσίες, που έχουν βία μέσα, δεν μπορεί να δεχτείς τον Άισις. Καταλαβαίνεις αμέσως ότι μια θρησκεία η οποία προστάζει να θυσιάσει και να σκοτώσει, να πας να την αχτείς μαζί με τα παιδάκια, τα αθώα, επειδή είναι των, πώς το λένε, των αλλοφύλων, των εχθρών κλπ. Είναι λάθος. Τελείωσε. Ηθικά απαράδεκτο. Και υπάρχουν ηθικά επιχειρήματα ορισμένων αθέων ή αγνωστικιστών, στοχαστών κατά της θρησκείας εν γέννη. Ότι η θρησκεία εν γέννη δεν μας επιτρέπει. Τώρα, πώς μπορεί να υπάρξει, σας είπα, για ηθικά επιχειρήματα για την ύπαρξη του Θεού, αυτά του Καντ, και τώρα θα σας πω και ηθικά επιχειρήματα κατά της ύπαρξης του Θεού. Και αυτά συνοψίζονται κυρίως στο πρόβλημα του κακού. Υπάρχει κακό στον κόσμο μέσα. Φοβερό, φρικτό κακό. Για το κακό αυτό είναι φυσικό, δηλαδή βλέπεις ένα παιδάκι να υποφέρει από καρκίνο και να πεθαίνει 10 χρονών και να μην καταλαβαίνει γιατί. Πέφτει ένα αεροπλάνο, σκοτώνονται διάφοροι. Γίνονται, έτσι το ξέρεις, γίνεται σεισμός στη Λισαβόνα το 1755, πολλοί χριστιανοί μέσα στο ναό καταπλακώνονται. Ο Λάιμπνιτς, ο μεγάλος αυτός γερμανός φιλόσοφος, είχε γράψει δοκίμια θεοδικίας. Η θεοδικία είναι προσπάθεια δικαιολόγησης της ύπαρξης του κακού στον κόσμο με πολύ περίπλοκα μεταφυσικά επιχειρήματα. Αν θέλετε θα σας πω στη συζήτηση, δεν σας λέω εδώ. Έγινε ένα συνέδριο από το Σταύρο Ζουμπουλάκη όπου παρουσιάσαμε συζήτηση επί αυτών των θεμάτων και ό,τι θα βγουν τα πρακτικά, και εγώ δεν έχω γράψει την τελική μορφή της ανακοίνωσής μου, θα σας τη θέσω υπόψη αν σας ενδιαφέρει. Λοιπόν, ο Λάιμπνιτς είχε γράψει δοκίμιο θεοδικίας, δηλαδή να δικαιολογήσει την ύπαρξη του κακού. Ο Βολτέρος, όταν έγινε ο σεισμός στη Λισαβόνα, έγραψε ένα ποίημα για την καταστροφή της Λισαβόνας, όπου πραγματικά κοροϊδεύει και λέει: είναι δυνατόν να πιστέψω εγώ ότι όλοι αυτοί οι αθώοι που ήταν εκεί μέσα, πιστοί πολλοί από αυτούς και καλοί άνθρωποι, πώς μπορώ να τα δεχτώ εγώ αυτά, ο Βολτέρος. Και γράφει και το Καντίντ, που είναι ένα παραμύθι που το έγραψε, αυτό είναι το 1756, το άλλο το έγραψε το 1759, το Καντίντ, το παραμύθι, μπορείτε να το βρείτε το Καντίντ, όπου είναι ένας αφελής νέος ο Καντίντ που πηγαίνει, ταξιδεύει δεξιά και αριστερά και λέει: ο Θεός, ζούμε στον καλύτερο δυνατό κόσμο. Ότι ο Θεός διάλεξε τον καλύτερο δυνατό κόσμο. Και πάει, βλέπει σκοτωμούς, βιασμούς, σεισμούς, καταποντισμούς και. Λέει όλα αυτά ο Θεός τα έφτιαξε, καλά τα έφτιαξε, και τελικά ο Βολτέρας τον κοροϊδεύει βέβαια και ο ίδιος ο Καντίντ στο τέλος αποφασίζει να μην ακούσει τους φιλοσόφους αυτούς και να καλλιεργήσει τον κήπο του, όπως λέει. Δεν καταλαβαίνω λίγο αυτά, θα καλλιεργήσω τον κήπο μου. Πώς θα εξηγήσω τον Ιώβ και τον αυτό και τον σεισμό της Λισαβόνας, το τσουνάμι. Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που σας συνιστώ να διαβάσετε ενός Αμερικανού Ορθόδοξου θεολόγου που λέγεται «Πού ήταν ο Θεός στο τσουνάμι», «Where was God in the tsunami». Ο τίτλος του βιβλίου είναι «The gates of the sea», «Οι πύλες της θάλασσας», «Άνοιξαν οι πύλες της θάλασσας και μας κατάπιε». Και εδώ ο Ιβάν Καραμαζόφ λέει αυτό που σας είπα, εάν δεν δέχομαι θεοδικίες, δεν μπορώ να δεχτώ λογαριασμούς, υπολογισμούς ότι τώρα υποφέρανε αλλά θα ανταμυφθούν. Δεν πειράζει, δεχτείτε το, όλα γίνονται για το καλύτερο, ο Θεός τα έχει υπολογίσει. Λάθος. Ένας μεγάλος Άγγλος φιλόσοφος της θρησκείας που μας τον σύστησε και η αγαπητή μου Πέγγι Βουτσινά, παλιά αγαπητή φοιτήτρια, υποστηρίζει κάποια μορφή θεοδικίας που θεωρώ ότι είναι απαράδεκτη. Δηλαδή είχε έρθει εδώ και μας έλεγε τι έγινε στο Auschwitz, έγιναν αυτά τα πράγματα, αυτοί κάπως ο Θεός θα τους πάρει στην αγκαλιά του αυτοί που υποφέρανε στο Auschwitz. Έχουμε τώρα το Auschwitz, έχουμε τη Χειροσήμα. Και προσέξτε, το ηθικό κακό, δεν έκανα τη διάκριση του φυσικού, ηθικού και μεταφυσικού. Μπορεί να δικαιολογηθεί. Μπορεί να δικαιολογηθεί γιατί μπορεί να πει κανείς ότι ο Θεός μας θέλει ελεύθερους. Και ως ελεύθεροι εμείς προκαλούμε το ηθικό κακό. Ηθικό κακό θα πει το κακό που κάνουμε στους άλλους. Το κακό που προκύπτει λόγω δικών μας πράξεων. Αλλά το φυσικό κακό που είναι κάποιος αθώος και υποφέρει. Τώρα υπάρχει και η έννοια του μεταφυσικού κακού ότι υπάρχει μια ατέλεια
μέσα στον κόσμο από την αρχή, ο θάνατος, η επιφθορά, όλα αυτά. Πολλοί μιλάνε και για μεταφυσικό, αλλά ας αφήσουμε το μεταφυσικό. Το φυσικό και το ηθικό είναι τα ζητήματα, και για το ηθικό υπάρχει κάποια απάντηση κατά τη γνώμη μου. Για το φυσικό είναι πολύ δύσκολο να βρει κανείς απάντηση. Και για μένα, το ισχυρότερο επιχείρημα κατά της ύπαρξης ενός θεού προνοίας είναι το επιχείρημα του κακού. Και μορφές αθεϊσμού βασίζονται σε αυτό. Τώρα σας αναφέρω δύο αθέους φιλοσόφους. Ο Σάρτρ είναι ο ένας, ο Ζαν Πολ Σάρτρ, ο οποίος βέβαια έχει άλλα επιχειρήματα γιατί δεν μπορεί να δεχτεί το Θεό, πιστεύει ότι η έννοια του Θεού είναι αντιφατική, αλλά είναι και ένα επιχείρημα ελευθερίας, ότι αν διαβάσετε νομίζω οι Μύγες είναι αυτό το ένα θεατρικό έργο, εκεί φαίνεται ότι δεν είναι ελεύθερος όποιος υπακούει τις θελήσεις των θεών και ότι η δύναμη του Θεού περιορίζει την ανθρώπινη ελευθερία. Υπάρχει ένα τέτοιο τύπο επιχείρημα. Ο αγαπημένος μου αυτός φιλόσοφος Αμερικανός, ο Τόμας Νέγκελ, ο οποίος είναι ένα είδος πλατωνιστή, λέει σε ένα σημείο, και δεν καταλάβαινε γιατί το λέει, μετά σκέφτηκα, δεν θέλω να υπάρχει Θεός, εγώ είμαι άθεος. Είναι ένα περίεργο, δεν είναι ηλιστής φυσιοκράτης, αλλά δεν είναι και πιστός. Λοιπόν, και λέει ότι εγώ δεν θέλω να υπάρχει Θεός, και γιατί δεν θέλει, το εξηγεί. Μάλλον φοβάται ότι ο Θεός περιορίζει την ελευθερία, εικάζω. Λοιπόν, εδώ είναι το επιχείρημα, ο Θεός είναι ο ενεργητικά παρόν, παντοδύναμος και παντογνώστης, αγαπητικός κυβερνήτης του κόσμου. Υπάρχει πολύ και φοβερό κακό, για οποιοδήποτε μέρος αυτού του φοβερού κακού, ένας ενεργητικά παρόν, παντοδύναμος και παντογνώστης, αγαπητικός, πανάγαθος κυβερνήτης του κόσμου, θα το απέτρεπε. Εκτός κι αν δεν μπορούσε να το κάνει χωρίς την απώλεια ενός μεγαλύτερου αγαθού ή χωρίς να επιτραπεί η πρόκληση ενός ίδιου ή και χειρότερου κακού. Όμως ένας ενεργητικά παρόν, παντοδύναμος και παντογνώστης κυβερνήτης του κόσμου θα μπορούσε να αποτρέψει ένα μέρος αυτού του φοβερού κακού χωρίς την απώλεια ενός μεγαλύτερου αγαθού και χωρίς την πρόκληση ενός ίδιου ή χειρότερου κακού. Αυτό είναι το ορθολογικό επιχείρημα. Δεν έχω σας εγώ το συμπέρασμα. Το συμπέρασμα είναι τέτοιος Θεός δεν υπάρχει. Και μπορεί να ερμηνευθεί ότι λογικά ότι δεν μπορεί να υπάρξει τέτοιος Θεός. Πολύ ισχυρό επιχείρημα, ή όχι απλώς δεν μπορεί. Όχι δεν μπορεί, είναι πολύ ισχυρό. Δεν είναι πιθανό να υπάρχει ένας τέτοιος. Με θεωρία πιθανότητων δεν είναι πολύ πιθανό να υπάρχει τέτοιος. Αυτό είναι πιο ασθενές από το να πεις αποκλείεται. Και δεν σας τα διαβάζω. Έχω τις ερμηνείες εδώ του αθεϊστικού συμπεράσματος. Τέλος, τελειώνω. Σχέση θρησκείας και ηθικής σε διάφορες χριστιανικές ομολογίες. Αυτό είναι έτσι λίγο κοντά στο τέλος, έτσι επίμετρο. Στη ρωμαιοκαθολική παράδοση πιο πολύ είναι το φυσικό δίκαιο. Αυτό το φυσικό βγαίνει, το ηθικό βγαίνει από το φυσικό. Στον Προτεσταντισμό είναι η θεϊκή επιταγή κυρίως. Κυρίως λέω γιατί υπάρχουν και στις δύο παραδόσεις και οι δύο κατευθύνσεις. Στην Ορθοδοξία τώρα και με ιδιαίτερη αναφορά στη θεολογία του 60, να λέω θεολογία του 60, συμπεριλαμβάνω και τον Ζιζιού Λαϊκή, αν και αυτός ήρθε λίγο αργότερα, αλλά είναι ο Γιαναράς, ήταν διάφοροι διανοούμενοι, ο Λορεντζάτος, διάφοροι οποίοι, αυτοί που μετά ονομάστηκαν από άλλους ως ελληνοκεντρικοί ή νεορθόδοξοι. Λοιπόν, ηθική της αγάπης, η αγάπη ως ήθος, προσέξτε, δυσπιστία απέναντι στην ηθική, στην έμφαση στην ηθική. Ο Ζιζιούλας λέει, το λέω ήθος και δεν το λέω ηθική. Ο Γιαναράς μιλάει για ελευθερία του ήθους. Δεν θέλουν την ηθική, γιατί η ηθική για αυτούς σημαίνει νομικισμός, ηθικισμός σημαίνει ο νόμος, ενώ υπερβήκαμε τον νόμο δια της αγάπης. Και εγώ λέω τώρα, και εδώ είμαι μαζί με τον Ζουμπουλάκη, ο οποίος έχει γράψει εκτενώς για αυτά τα θέματα, και υπάρχει ένας τόμος για τη θεολογία του 60. Αν σε ενδιαφέρει, σας συνιστώ να διαβάσετε το άρθρο του Σταύρου Ζουμπουλάκη. Ασκεί κριτική στο Γιαναρά για την απόρριψη της ηθικής, ότι κατά κάποιο τρόπο δεν θέλουμε την ηθική. Υπάρχει και ένας τόμος από τον Άρτο Ζωής γιατί θα έπρεπε και η Ορθοδοξία να ενσωματώσει μια πιο θετική αντιμετώπιση της ηθικής. Υπάρχει στο περιοδικό Φρέαρ ένα άρθρο του Μητροπολίτη Περγάμου, του Ζιζιούλα, που λέγεται «Οντολογία και ηθική», και λέει «Δεν θέλουμε ηθική, αντιβαίνει στην ελευθερία», με το οποίο δεν συμφωνώ, και έχω γράψει πρόσφατα ένα άρθρο στα αγγλικά, όμως είναι αυτό, το οποίο είναι κάπως εκτενές και το οποίο είναι υποδημοσίευση σε ένα συνέδριο όπου ασκώ κριτική. Όμως, και τελειώνω με αυτό, ο Ζιζιούλας, αυτό δεν πρόλαβα να το μεταφράσω, έχει υποστηρίξει αυτά που τα γράφω με τονισμένα γράμματα στο τέλος, σας τα μεταφράζω,
ότι η μόνη απόδειξη της ύπαρξης του Θεού, και αυτό εγώ το θεωρώ ένα ηθικό επιχείρημα με τη βαθύτερη έννοια του όρου ηθικό, με την έννοια του ήθους, την οντολογική σημασία που θέλει να του προσδώσει ο Ζιζιούλας, είναι η αγάπη του. Η μόνη απόδειξη της ύπαρξης είναι η αγάπη του. Αποδεικνύεται από την ίδια την ύπαρξή μας στην ετερότητα και στην κοινωνία. Ετερότητα και κοινωνία είναι όροι που προσλαμβάνουν θεολογική σημασία, έχουν οντολογική σημασία και θεολογική στον Ζιζιούλα. Η Θεία Ευχαριστία για αυτόν είναι μια συνεχής επιβεβαίωση αυτής της κοινότητας χριστιανικής. Ο άνθρωπος είναι σχεσιακόν, είναι σχέση σχετιζόμενη με τον άλλο. Ο ίδιος ο Θεός είναι σχέση, και ο Τριαδικός Θεός, και εμείς δεν μπορούμε να υπάρξουμε χωρίς αυτή τη σχέση. Τώρα, αυτό το επιχείρημα έχω προσπαθήσει, εδώ δεν σας το έχω την ανάλυση, έχω προσπαθήσει στο άρθρο μου στα αγγλικά να του ασκήσω κριτική, δεν την έχω κάνει αρκετά αναπτυγμένη, ελπίζω να επανέλθω κάποια άλλη στιγμή και τελειώνω με τα συμπεράσματα, ερωτήματα για περαιτέρω συζήτηση. Σας κούρασα, ελπίζω να ήταν κατανοητά αυτά που έλεγα, αλλά ελπίζω τουλάχιστον να σας φανήκαν ενδιαφέροντα. Το εύρος και το ενδιαφέρον να σας φάνηκε. Μου έλεγε ένας δάσκαλός μου να μην ανησυχείς όταν οι άνθρωποι κοιτάνε το ρολόι τους σε μια διάλεξη, να ανησυχήσεις όταν αρχίζουν να χτυπάνε το ρολόι για να δουν αν κόλλησε. Γιατί εγώ δεν είδα κάποιον να χτυπάει το ρολόι, οπότε λέω καλά πάμε. Να χτυπάνε. Λέω τώρα πώς συνδέονται ερωτήματα για σας και όσοι είστε θεολόγοι, φιλοσοφικές και θεολογικές παράμετροι, πρακτικές υποδηλώσεις, πώς σχετίζονται αυτά, πώς πραγματικά μεταφράζονται σε πράξη, αναζήτηση κριτηρίων για απαντήσεις σας στα ερωτήματα αυτά και σε άλλα ερωτήματα. Ποια κριτήρια, πώς θα εφαρμοστούν τελικά, μιας θρησκείας, πολλών θρησκειών. Υπάρχει ένα βιβλίο στον Άρθρο Ζωής, πολύ ενδιαφέρον, το Αγαθό και τα Ιερά Κείμενα, ενός Αμερικανοεβραίου θεολόγου, το οποίο έχει οικουμενική οπτική, θέλει και είναι συγκριτιστικό, θέλει, παίρνει από διάφορες θρησκείες και λέει ότι πιστεύει ότι το αγαθό φαίνεται μέσα από πολλά ηθικά αγαθό σε πολλές θρησκείες και βάζει και Ινδουισμό και Βουδισμό. Δεν ξέρω αν πετυχαίνει, αλλά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το αγαθό και τα ιερά κείμενα. Και τέλος, σχέσεις πίστης και λόγου με αναφορά στην ηθική, μέσα από την οπτική της ηθικής φιλοσοφίας. Υπάρχει σχέση προτεραιότητας ή υπερίσχυσης της πίστης ή του ορθού λόγου. Μας πείθει ο Καντ, δεν μας πείθει ο Καντ. Σε ποιο βαθμό συμβιβάζονται και συνδυάζονται στο συγκεκριμένο πεδίο. Εδώ είναι η βιβλιογραφία και ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και την υπομονή σας. Ευχαριστώ, ελπίζω να...